Θέλω να καλημερίσω στο μεταξύ τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου. Ο κύριος Ηλίας Παπαθεοδόρου ως υποψήφιος με τους οικολόγους. Καλημέρα σας, κύριε Παπαθεοδόρου. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είστε οικολόγοι και μοβ, έτσι, μαζί είναι αυτό. Είμαστε πράσινοι και μοβ, είμαστε πολλές ομάδες του πράσινου χώρου και μάλιστα ομάδες όπως το Volt, οι πειρατές, οι υποφεμινίστριες, οι οποίες... Το σημαντικό όμως εδώ είναι να σας πω ότι αυτές οι ομάδες ήδη συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωβουλή συγκεκριμένα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα, τους Green CFA, η οποία έχει 72-73 ευρωβουλευτές, περισσότερους από τους ευρωβουλευτές που έχει η ομάδα της αριστεράς. Αυτή η ευρωπαϊκή τάση, αντίληψη, ευρωπαϊκή κίνηση, κίνηση εννοώ ότι δραστηριοποιεί ανθρώπους και πολιτικά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν αυτή την πολιτική. Είναι εύκολο να μεταλαμπαδευτεί μελλοντικό στην ελληνική επικράτεια, κύριε Παπαθεοδόρου, γιατί έως τώρα δεν έχει φανεί ότι μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Τι λέτε? Κοιτάξτε, η ουσία είναι να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή το θέμα της κλιματικής κρίσης, το θέμα της ενεργειακής μετάβασης, η κοινωνική συνοχή, όλα αυτά είναι ζητήματα που ήδη υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Και βλέπουμε άλλωστε ότι όλα τα κόμματα πλέον έχουν αυτό που λένε το πράσινο μέσα στα προγράμματά τους. Άρα θα έλεγα ότι ναι, μεν από μία άποψη εμείς δεν έχουμε παρουσία στην Ελληνική Βουλή, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πλήρη παρουσία στα προγράμματα σχεδόν όλων των κομμάτων που αυτή τη στιγμή διεκδικούν την είσοδό τους στην Βουλή. Ναι. Και οι βασικές σας επισημάνσεις περιστρέφονται γύρω από αυτά τα κεντρικά θέματα, κύριε Παπαθεοδόρου. Ναι, σαφέστατα. Εμείς θεωρούμε, επειδή αυτό είναι το DNA μας, αν θέλετε, εμείς είμαστε ο πολιτικός χώρος, θεωρούμε τον εαυτό μας φυσικά διαφορετικό πολιτικό γνήσιο πόρτο. Εκφραστή, ας πούμε, των περιβαλλοντικών ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής κλπ. Αυτό λέτε, αυτό εννοείτε? Αυτό ακριβώς εννοώ και νομίζω ότι άλλωστε το βλέπουμε αυτό, γιατί πολλές από τις πολιτικές ειλικρινά δεν εκτελούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε να εκτελούνται, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αυτό που εμάς μας στεναχωρεί είναι η χρήση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία πραγματικά δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν, γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μια έμφαση περισσότερο στην ανάπτυξη παρά στην ανθεκτικότητα. Εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία να είναι και ανθεκτική και βιώσιμη, και δυστυχώς τα χρήματα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν. Ναι. Στον άξονα δεξιά-αριστερά, κύριε Παπαθεοδόρου, αυτό το σχήμα οικολόγοι μοβ έχει καμία σημασία, δηλαδή η τοποθέτηση, ας πούμε? Όχι, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένας διαφορετικός πολιτικός πόλος που δίνει έμφαση προφανώς στα πράσινα θέματα, δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δίνει έμφαση στα δικαιώματα. Δηλαδή είμαστε πραγματικά, θεωρούμε τους εαυτούς μας ένα διαφορετικό πολιτικό πόλο. Καλή επιτυχία σας, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.